Γεια σας αγαπητοί μου άνθρωποι! Σήμερα θα σας μεταφέρουμε ένα μήνυμα πολύ χαρμόσυνο για να δείτε ότι και εμείς οι Έλληνες έχουμε πυγμή για την Αγία Σοφία όταν και όποτε θελήσουμε. Ένα επίγον λοιπόν μήνυμα από την Αγία Σοφιά. Χτίζουν εκκλησία όμοια με την Αγία Σοφία απέναντι από τους Τούρκους και πολύ καλά κάνουμε. Η κίνηση που ξεκίνησε υπό τη μορφή διαμαρτυρίας κατά της κυβέρνησης φαίνεται πως παίρνει σταδιακά σάρκα και οστά. Με πολλές αξιώσεις προχωράει η ανέγερση μιας μικρογραφίας του Ναού της Αγίας Σοφίας στην περιοχή Φυλάκιο Εύρου. Όλα ξεκίνησαν το Μάρτιο του έτους 2021, όταν ένας 75χρονος κάτοικος του φυλακίου προχώρησε στην παραχώρηση ενός αγροτεμαχίου του έκτασης 6 στρεμάτων, το οποίο βρίσκεται μεταξύ των 33 που ενοικιάστηκαν από το κράτος για να επεκταθεί το ΚΙΤ και το ΠΡΟΚΕΚΑ, προκειμένου να ανεγερθεί μια εκκλησία όμοια με την Αγία Σοφία. Οι κάτοικοι στο φυλάκιο Εύρου είχαν αποφασίσει να χτίσουν μία εκκλησία στο πρότυπο της Αγίας Σοφιάς της Κωνσταντινούπολης, προκειμένου έτσι να διαμαρτυρηθούν στην επέκταση δομών φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών που λειτουργούν στο χωριό. Για την ανέγερση μάλιστα του ναού αυτού που είναι ίδιος με την Αγία Σοφιά, είχε υπολογιστεί ότι θα χρειαστούν πάνω από 60.000 ευρώ. Μετά από πολλούς αγώνες με τη γραφειοκρατία, πριν από λίγες μόλις ημέρες, ανακοινώθηκε ότι το πρώτο βήμα για την ανέγερση του ναού έγινε. Μπήκαν τα θεμέλια. Σημειώνεται ότι η αρχιτεκτονική της εκκλησίας θα είναι όμοια με τη Αγία Σοφιά της Κωνσταντινούπολη σε μία κλίμακα 1:10. Υπολογίζεται δηλαδή πως θα καταλαμβάνει 70 τετραγωνικά μέτρα. Ο ίδιος ο κάτοικος, εν μέσω της γενικότερης κατακραυγής στην τοπική κοινωνία που είχε προκαλέσει η ανέγερση δομών με αλλοδαπούς τόσο κοντά στα σύνορα, είχε δηλώσει τα εξής. Ετοιμάζονται να μεταφέρουν αλλοδαπούς και αφήνοντάς τους να κυκλοφορούν ελεύθεροι μέσα στο χωριό μας. Εμείς αυτό δεν το θέλουμε και οι αρμόδιοι με πλησίασαν πολλές φορές για να δώσω το αγροτεμάχιο. Τους είπα ότι δεν θα τους το δώσω και θα το παραχωρήσω δωρεά στην εκκλησία να κάνουμε ένα ναό. Ο ναός αυτός θα είναι ολόιδιος με την Αγία Σοφία. Ακούστε επίσης την αδιανόητη ατάκα που εξτόμησε Τούρκος καθηγητής ιστορίας για την ελληνική μας Αγία Σοφιά. Είναι, λέει, περίεργο κτίριο. Ο Τούρκος καθηγητής μίλησε με τα χειρότερα λόγια για την Αγία Σοφιά. Μια ατάκα του Τούρκου καθηγητή της ιστορίας, Ιλμπέρ Ορταϊλή, για την Αγία Σοφία, κάνει τον γύρο του διαδικτύου και προκαλεί αντιδράσεις, αφού μιλάει με απαξιωτικό τρόπο για την Αγία Σοφιά μας. Μπορείς να προσευχηθείς την Αγία Σοφία. Είναι ένα περίεργο κτίριο για προσευχή. Είναι ένα περίεργο κτίριο. Κανένας σοβαρός μουσουλμάνος δεν θα προσευχόταν εκεί. Αυτό το κτίριο σκοτεινιάζει την ψυχή ενός ανθρώπου, είπε σε τηλεοπτική εκπομπή. Η συνέντευξη υπάρχει ατόφια στο YouTube και μάλιστα πρόκειται για τον ίδιο καθηγητή που πριν από λίγους μήνες είχε δηλώσει ότι η Αγία Σοφιά πρέπει να κλείσει εντελώς καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος κατάρρευσής της από πιθανό σεισμό στην Τουρκία. Ποια είναι η γνώμη μας εμάς των Ελληνών? Μια χαρά τα λέει ο καθηγητής. Να φύγουν οι μουσουλμάνοι, να μπούμε οι Ορθόδοξοι. Εκτός από τον μαρμαροβένο βασιλιά, η Αγία Σοφιά κρύβει και μεγάλο θησαυρό. Τι υποστηρίζει Τούρκος καθηγητής? Μεγάλες αποκαλύψεις έκανε ο Τούρκος καθηγητής φιλοσοφίας για τον χρυσό και το ασήμι που είχαν κρύψει οι Βυζαντινοί. Η Αγία Σοφιά
πάντα συνεχίζει να συγκινεί και να εκπλήσει όποιον την επισκέπτεται, όσα χρόνια κι αν περάσουν. Οι ενδιαφέρουσες δηλώσεις του Τούρκου καθηγητή φιλοσοφίας Ferhat Aslan στο Πανεπιστήμιο Κωνσταντινούπολης δίνουν μια νέα διάσταση στα άδυτα και τα μυστικά της Αγίας Σοφιάς. Ο καθηγητής ιστορίας Aslan έχει δηλώσει στην τουρκική εφημερίδα Sabah ότι κάτω-κάτω από τον ιστορικό ναό οι Βυζαντινοί είχαν θάψει τεράστιες ποσότητες από χρυσό και ασήμι. Ισχυρίζεται, βασιζόμενο στη μακροχρόνια έρευνά του, πως τα θεμελιά της στηρίζονται σε βάθος 70 μέτρων από την επιφάνεια του εδάφους και πως στην αρχή των θεμελίων του ιστορικού ναού έχουν θαυτεί μεγάλες ποσότητες από χρυσό και ασήμι, δηλαδή είναι πάμπουλου του η περιοχή. Ο λόγος που οι Βυζαντινοί έχτισαν στα θεμέλια του μεγαλοπρεπούς ναού χρυσό και ασήμι δεν είναι άλλος, κατά τον Τούρκο καθηγητή Aslan, από την προστασία του ναού από κάθε καταστροφή. Ακόμα υποστηρίζει ότι οι στήλες που υπάρχουν στο εσωτερικό της Αγίας Σοφιάς έχουν γίνει από σπάνιο υλικό που μεταφέρθηκε από ένα όρος με την τουρκική ονομασία Καφτατζή. Πρόκειται για ένα μυθικό όρος για τους Τούρκους που παρομοιάζεται με τον Κάφκασο και που σύμφωνα με τις τουρκικές παραδόσεις περιβάλλει ολόκληρη την οικουμένη, ένας πολύ χαρακτηριστικός συμβολισμός για την Ορθόδοξη Αγία Σοφιά μας. Επιπλέον, ο Aslan σημειώνει ότι κάτω από την Αγία Σοφιά υπάρχει ακόμα ένας ναός, η υπόγειος αυτή τη φορά, τον οποίο επίσης έχτισαν οι Βυζαντινοί και μέχρι σήμερα παραμένει άγνωστος. Και μάλιστα ο Aslan στο βιβλίο του κάνει λόγο και για εσχατολογικό συμβολισμό. Ωστόσο, πέραν από τον θαυμασμό που προκαλεί στον επισκέπτη το ίδιο το οικοδόμημα της Αγίας Σοφιάς, εξίσου ενδιαφέρον προκαλεί ότι υπάρχει και κάτω από το έδαφος, δίνοντας τροφή ανά τους αιώνες σε διάφορους θρύλους και εικασίες. Είναι γνωστό από τις αφηγήσεις, αλλά και από τις αρχαιολογικές ανασκαφές που έγιναν, ότι κάτω από το δάπεδο της Αγίας Σοφιάς υπήρχε εκτεταμένος υπόγειος χώρος που φιλοξενούσε κρύπτες, κατακόμβες και στοές. Ένας αστικός θρύλος έλεγε μάλιστα ότι τα υπόγεια τούνελ της Αγίας Σοφιάς έφταναν μέχρι τον πύργο του Λεάνδρου στον Βόσπορο και μέχρι τα Πριγκυπονίσια. Οι αρχαιολόγοι λένε με βεβαιότητα ότι τα διάφορα τούνελ κάτω από την Αγία Σοφιά συνδέονται μεταξύ τους, παρόλο που η πορεία τους σήμερα ανακόπτεται εξαιτίας καθυζήσεων. Εδώ θα δείτε τις τρομερές φωτογραφίες με τις κατακόμβες που φιλοξενούν θρύλους τόσα χρόνια για την Αγία Σοφία. Αν σου άρεσε το βιντεάκι, κάνε like, εγγραφή στο κανάλι, ενεργοποίησε από το καμπανάκι να σου έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις και μπορείς να μοιραστείς το βίντεο και με τους φίλους σου. Ο Θεός και η Παναγία μας μαζί σου.